Αυτό το Σαββατοκύριακο διοργανώσαμε το δεύτερο Sailing Academy Race για ηλικίες παιδιών από 5 έως 15 που είχαμε. Είχαμε και ένα παιδί το οποίο ήταν 17, το μεγαλύτερο, σε κατηγορίες Laser και Optimist. Στο Optimist κάναμε δύο κατηγορίες, τα πολύ μικρά παιδάκια, κάτω των 8 ετών και πάνω των 8 ετών, και τα Laser 4,7. Ο αγώνας έγινε λόγω των καιρικών συνθήκων εδώ στην Άνδρο, γιατί είχαμε καλές συνθήκες για τα μικρά παιδάκια να μπορέσουν να τρέξουν. Και είναι ο δεύτερος που γίνεται κατά σειρά, και πέρυσι έγινε φιλικός αγώνας μεταξύ των αθλητών μας. Συμμετείχαν 40 παιδιά από όλες τις ηλικίες που είπαμε πριν. Και ο στόχος είναι να αναπτυχθούν οι ακαδημίες μας. Δηλαδή τα μικρά παιδάκια να αρχίσουν να βλέπουν τι είναι ένας αγώνας, πώς γίνεται ένας αγώνας, οι ποινές σε έναν αγώνα και όλη η διαδικασία των αγώνων που δεν έχουν τη δυνατότητα να το ζήσουν λόγω του ότι μένουν εδώ και δεν μπορούν να πάρουν μέρος σε έναν αγώνα στην Αθήνα ή όπου αλλού πηγαίνει η αγωνιστική ομάδα. Για να χτιστεί μια αγωνιστική ομάδα θέλει ακαδημίες από κάτω. Ακαδημίες που θα έχουν αρχές με βάση την αγωνιστική ιστοπλοεία από ηλικίες 5 ετών. Είναι πολύ σημαντικό ένα παιδάκι από 5-6 ετών να μπει στη φιλοσοφία το τι σημαίνει αγώνας. Ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου εδώ και χρόνια παρέχει αυτό το άθλημα στην τοπική κοινωνία δωρεάν. Το μόνο έξοδο είναι το εξοπλισμός του κάθε αθλητή. Καλούμε όλο τον κόσμο της Άνδρου να έρθει να συμμετάσχει σε αυτό και να στηρίξει όλη την διοργάνωση. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο γύρο 5 του στρατή που έδωσε κάποια φαγόσιμα προϊόντα για τα παιδάκια για να γίνει το μπαγκ του και το πάρτι και η απονομή σήμερα, όπως και όλους τους γονείς που στηρίξαν όλη αυτή τη διοργάνωση για τα παιδιά τους και για την ανάπτυξη όλης της Ακαδημίας του Ομίλου.